Στις 12 Μαρτίου προσδιορίστηκε η συζήτηση του συνενετικού διαζυγίου της Φέης Κορδά και του Γιώργου Λιάγκα. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολη, είναι πολύ πολύ προσωπική. Οι παρουσιαστές από τις αρχές του επόμενου μήνα θα είναι και ελεύθεροι με τη βούλα, ενώ η διαδικασία είναι καθαρά τυπική και εξαντλείται στην εκφώνηση των ενδιάσταση συζύγων και την κατάθεση του φακέλου του διαζυγίου. Γιατί δεν με φωνάζετε και είμαι πάνω. Συγγνώμη, κυρία Σκορδά, που δούσε απευθύνουμε και πρόσκληση δική να δείξουν υποπίσουν. Σύμφωνα με ακριβείς πληροφορίες, τα δικηγορικά γραφεία που εκπροσωπούν τους δύο παρουσιαστές και πρώην συζύγους είναι αυτό του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟ, Γιώργου Φλωρίδη, και η δικηγορική εταιρεία Απόστολος Καραγιάννης και συνεργάτες που δραστηριοποιείται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με το μέρος της ΦΕΗ είναι ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος τυχαίνει να είναι και θείος της, ενώ ο κύριος Καραγιάννης είναι παιδικός φίλος του Γιώργου Λιάγκα. Σύμφωνα με πηγές της εκπομπής μας, το πρώην ζευγάρι αποφάσισε να δώσει το διαζύγιο του σε οικία του πρόσωπα, αφού το κλίμα μεταξύ τους είναι πολύ φιλικό και πολιτισμένο και δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Δεν είναι φόρμα πρώην εκπομπής σας. Ενώ αυτό που φοράς εσύ. Αυτό, Φέη μου, είναι χιούμορ. Χιούμορ, επειδή μου λένε ότι είμαι χοντρός. Σε αγωγία κάνει ο άνθρωπος, δεν κάνει πίστα. Χάμπουργκερ, τι να κάνω. Στην ουσία, στις 12 Μαρτίου, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των δύο πλευρών θα βάλουν απλά μια υπογραφή προκειμένου να επικυρωθεί η συνενετική αίτηση, αλλά και τα όσα έχουν αποφασίσει για την επιμέλεια των παιδιών τους, ενώ δεν θα παραστούν στο δικαστήριο ούτε η Φέη ούτε ο Γιώργος. Κατά τα άλλα, στην εν λόγω αίτηση δεν υπάρχει κανένα οικονομικό στοιχείο προς διευθέτηση, αφού οι δύο παρουσιαστές δεν είχαν κοινούς λογαριασμούς, ενώ σε ό,τι αφορά στα ακίνητα που διαθέτουν, τα έχουν μοιράσει έτσι ώστε να μην ταραχθεί η ηρεμία των παιδιών τους. Αφήνει ένα ρεπορτάζ τώρα. Έλα, ρε Φέη, τώρα πώς γράφει ρεπορτάζ. Όταν γράφει ρεπορτάζ, παίρνει τηλέφωνο ή αυτό που τον αφορά. Ή αυτό που τον αφορά. Είτε το διευθυντή του. Να πας να μάθεις. Για την ακρίβεια, όταν το ζευγάρι χώρισε, αποφάσισε να μείνει για λίγο η Φέη με τα παιδιά στο σπίτι στη Βούλα, το οποίο ανήκει στο Γιώργο Λιάγκα, έτσι ώστε να μην αλλάξουν απότομα περιβάλλον. Και ο παρουσιαστής νίκησε σε άλλο σπίτι πολύ κοντά για να μπορεί να βλέπει τα παιδιά. Βέβαια, τώρα που έχει περάσει αρκετός καιρός και τα πνεύματα ηρέμησαν, η γλυκιά παρουσιάστρια βρήκε δικό της σπίτι στα νότια προάστια, όπου και θα μετακομίσει μέχρι το Πάσχα εκτός απρόοπτου. Πάντως φαίνεται πως τόσο για την Φέη όσο και για τον Γιώργο, η ζωή συνεχίζεται σε δρόμους εντελώς χωριστούς που συναντιούνται μόνο όταν πρόκειται για τα παιδιά τους που αποτελούν προτεραιότητά τους.